Κούσουλάς μου θα είναι οι φωτογραφίες μου, αλλά θέλω να σας μεταφέρω στιγμές, συγκινήσεις, ιστορίες γύρω από την συνύπαρξή μου με αυτές, με τις Ελίες εδώ, και ίσως να σας τραγουδήσω και κάτι εμπνευσμένο από τις εικόνες που θα δείτε. Οπότε η Ελιά είναι πηγή έμπνευση για σας. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ωραία. Είναι η Ελιά, αλλά και η Μεσσηνία. Ωραία. Η οποία βέβαια ήταν προχθές, αλλά λόγω της συνηθισμένης ημέρας προβολής της κινηματογραφικής λέσχης γίνεται απόψε. Είναι μεγάλη χαρά μας και από εμένα, εκ μέρους της ομάδας Olivers, που είμαστε μια συμβουλευτική ομάδα για τη γαστρονομία του Ελαιολάδου, αλλά κυρίως για την συνέργεια διαφόρων παραγόντων που βοήθησαν για να συντελεστεί από ψηνή βραδιά. Πρώτα απ' όλα, χάρη στην άψογη συνεργασία με την νέα κινηματογραφική λέσχη, θα δούμε το ντοκιμαντέρ του μεσσήνιου κινηματογραφιστή του Βασίλη του Μαρλαντή, που είναι αφιερωμένο στο μεσσηνιακό ελαιόλαδο. Έχουμε επίσης τη χαρά να έχουμε τρεις αξιόλογους ομιλητές, οι οποίοι ο καθένας από το δικό του μετερίζει, θα μας δώσουν μια διαφορετική ματιά γύρω από την ελιά και τα παράγωγά της. Θα δείτε ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, όχι επιστημονικές, τουναντίον. Είναι ο κύριος Μαμαλάκης μαζί μας, ο οποίος φαντάζομαι δεν χρειάζεται καμία σύσταση. Έχουμε την διατροφολόγο κυρία Έλενα Παραβάντη και την καλλιτέχνητα την κυρία Κλαόντια Ντέλμερ. Μετά, σας επιφυλάσσουμε μία μικρή έκπληξη που έχουμε ετοιμάσει μαζί με την κινηματογραφική λέσχη και συγκεκριμένα με τον Βασίλη τον Παπαευσταθίου, ένα μικρό βιντεάκι το οποίο απαρτίζεται από αποσπάσματα κρυφών κατά κάποιο τρόπο αναφορών σε διάφορες ταινίες του παγκόσμιου και ελληνικού κινηματογράφου, για να δείτε ότι τελικά το ελαιόλαδο είναι κρυμμένο ακόμα και σε αναπάντεχες ταινίες και σε σκηνικά που θα σας κάνουν και να γελάσετε και να σκεφτείτε. Και μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, είστε όλοι ευπρόσδεκτοι στο Φουαγέ, όπου με την βοήθεια της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος, στο τμήμα της Μεσσηνίας, έχουμε προετοιμάσει κάποια μικρά εδέσματα και γλυκά και αλμυρά, όπου θα προσφερθούν σε ένα συνδυασμό με τα ελαιόλαδα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας, ο οποίος είναι και ένας από τους υποστηρικτές της Δράκουλας. Μεγάλο ενδιαφέρον για τις εξαγωγές ελαιολάδου, για τη μεσογειακή διατροφή. Στη δική μου δουλειά συνεργάζομαι κυρίως και απευθύνομαι σε ξένους καταναλωτές και συνεργάζομαι και με ξένους συναδέλφους, δημοσιογράφους, διαιτολόγους. Στην Ελλάδα, λοιπόν, θα λέγαμε ότι το ελαιόλαδο είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, σημαντικό. Είναι μέρος της κουλτούρας μας, της κουζίνας μας, της διατροφής μας. Όμως, στο εξωτερικό δεν έχουμε μεγαλώσει με αυτό το συστατικό και έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητό. Εγώ θα μιλήσω πιο πολύ κυρίως για το πώς το βλέπουν το ελαιόλαδο και τι μπορούμε εμείς να κάνουμε, κυρίως στην Αμερική, γιατί εκεί είναι και η αγορά στην οποία απευθύνομαι. Και θέλω να πω ότι πριν, για να ξεκινήσουμε, δεν ήταν τόσο γνωστό το ελαιόλαδο πριν ακόμα και 30 χρόνια. Δηλαδή, είναι ένα πρόσφατο θέμα. Τώρα, γιατί τώρα το ελαιόλαδο, γιατί το ελαιόλαδο έγινε δημοφιλές στην Αμερική. Το πρώτο κομμάτι ήταν η μεσογειακή διατροφή. Η μεσογειακή διατροφή τώρα πια θεωρείται το πρότυπο διατροφής από ειδικούς, γιατρούς, διαιτολόγους. Παλιότερα δεν ήταν έτσι όμως, θα πω λίγο γι' αυτό αργότερα. Όταν έγινε αυτό λοιπόν, ο κόσμος ήξερε ότι το ελαιόλαδο είναι ένα κυρίως κομμάτι της μεσογειακής διατροφής και μάθαν λίγο γι' αυτό, μπήκε λίγο στη ζωή τους, έστω και σαν φάρμακο. Το δεύτερο ήταν η γεύση και η χρήση του στη μαγειρική. Το 80 έγινε μια πολύ συγκεντρωμένη προσπάθεια από τους ξένους ελαιοπαραγωγούς, δηλαδή αυτούς από την Ευρώπη, να μάθουν στους Αμερικάνους για το ελαιόλαδο. Και καλούσαν διάφορους σεφ γνωστούς στη Μεσόγειο. Και οι σεφ αρχίσαν και μαγείρευαν με αυτό το υλικό. Ειδικά τη δεκαετία του 80 έγινε και πιο γνωστή η ιταλική κουζίνα, γιατί γι' αυτό και οι Αμερικάνοι σχετίζουν το ελαιόλαδο κυρίως με την Ιταλία. Και τέλος, οι ιδιότητες του ελαιολάδου αύξησαν το ενδιαφέρον, όχι μόνο σαν κομμάτι της μεσογειακής διατροφής, αλλά λόγω της ευεργετικής ιδιότητες που έχει μεμονωμένα. Δηλαδή, ξέρουμε ότι είναι ένα λάδι καλό για την καρδιά, αλλά έχει πολλές άλλες ιδιότητες. Οι ερευνητές μας λένε ότι δεν έχουμε ακόμα, υπάρχουν εκατοντάδες ουσίες μέσα στο ελαιόλαδο που δεν έχουν καν ανακαλυφθεί. Με αυτή τη σκέψη λοιπόν ενδιαφέρθηκαν οι Αμερικάνοι
πώς μπορούν να βάλουν το ελαιόλαδο στη ζωή τους, όχι απαραίτητα ως χρήση για μαγειρική, αλλά και σαν φάρμακο. Ωστόσο, δεν ήταν πάντοτε έτσι. Το ελαιόλαδο δεν ήταν πάντα πολύ αποδεκτό στην Αμερική. Όχι μόνο δεν ήταν αποδεκτό, το περιφρονούσαν κιόλας. Και σας λέω και τα τελευταία, δηλαδή πριν 30 χρόνια υπήρχε αυτό το θέμα. Σήμερα όχι τόσο πολύ. Το ελαιόλαδο, η αρνητική αυτή εικόνα ξεκίνησε περίπου το 19ο αιώνα, όταν υπήρχε μεγάλη ροή μεταναστών και η Αμερική θεώρησε ότι έπρεπε να γίνει μια αμερικανοποίηση των μεταναστών αυτών, δηλαδή να σταματήσουν να ακολουθούν τις δικές τους συνήθειες και αυτές περιλάμβαναν και τις διατροφικές. Και φυσικά για τους Έλληνες και τους Ιταλούς αυτό περιλάμβανε ελαιόλαδο, περιλάμβανε σκόρδο και έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να ακολουθήσουν την αμερικάνικη διατροφή που σαφώς θεωρούσαν και οι ίδιοι Αμερικάνοι καλύτερη και οι μετανάστες σιγά σιγά άρχισαν να θεωρούν ότι η δική τους διατροφή, αυτή που τώρα είναι το πρότυπο, είναι χειρότερη από αυτή που έχουν οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, σε αυτή την αμερικανοποίηση πήγαιναν κοινωνική λειτουργία εκεί που έμεναν οι μετανάστες και έκαναν αναφορές. Έχω μια μαρτυρία που περιγράφει ένας ιστορικός που είχε γράψει και λέει: «Οι αμερικανοποιητές ήταν πεπισμένοι ότι οι μετανάστες δεν θα μπορούσαν ποτέ να απογαλακτιστούν από τη στάση τους και από τη χώρα καταγωγής τους αν δεν εγκαταλείψουν τον τρόπο ζωής και το φαγητό της χώρας τους. Οι ακάθαρτες μυρωδιές του σκόρδου και των κρεμμυδιών που αναδύονται από τα μεταναστευτικά διαμερίσματα ήταν ένδειξη ότι οι κάτοικοι τους έβρισκαν τους αμερικάνικους τρόπους δυσάρεστους και ότι συνεχίζουν να βρίσκουν ευχάριστες τις ξένες και επικίνδυνες συνήθειές τους και το αλλοδαπό φαγητό τους». Το ελαιόλαδο δεν χαλάει, όπως βλέπουμε. Και τέλος, θέλω να σταματήσω εδώ, το εισαγόμενο ελαιόλαδο δεν είναι καλό. Αυτό έχει μία σημασία, γιατί όταν αυξήθηκε αυτή η ζήτηση ελαιολάδου, οι Αμερικάνοι διαφέρθηκαν να πουλήσουν το δικό τους λάδι. Η παραγωγή ελαιολάδου στην Αμερική υπάρχει εδώ και 150 χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχει γιατί είναι στην Καλιφόρνια, όπου έχουν ένα παρόμοιο κλίμα που έχουμε εμείς εδώ. Τι κάναν λοιπόν, ανέθεσαν μια μεγάλη έρευνα, όπου διαπιστώθηκε, και δεν είναι ψέμα, ότι πολλές μεγάλες εταιρείες, κυρίως ιταλικές, το λάδι που ερχόταν στην Αμερική ήταν ή νοθευμένο ή πολύ παλιό. Τέλος πάντων, έτσι έγινε ένα μεγάλο κίνημα, ειδικά θα το δείτε και σε άρθρα που υπάρχουν, ότι είναι προτιμότερο να καταναλώνετε αμερικάνικο λάδι και να φοβόσαστε τα λάδια που είναι από Ιταλίες και δεν ξέρω πού. Αυτό λοιπόν έχει μια σημασία για μας, γιατί εμείς είμαστε κυρίως μικρή παραγωγή και θέλουμε λίγο να το προωθήσουμε αυτό, ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και όλοι. Οπότε, τελειώνοντας τη συζήτηση, ελπίζω να σας έδωσα μια εικόνα λίγο για το τι πιστεύει ένας ξένος καταναλωτής για το ελαιόλαδο, πού υπάρχουν περιθώρια για περισσότερη εκπαίδευση από όλους μας, είτε έρθει ένας επισκέπτης στην Ελλάδα, είτε πουλάτε δικό σας ελαιόλαδο, είτε είσαστε κάπου, μαγειρεύετε κάπου. Είναι ευκαιρία να δείξουμε πραγματικά πώς χρησιμοποιούμε εμείς το ελαιόλαδο, γιατί μην ξεχνάμε, είμαστε υψηλότεροι καταναλωτές, συνεχίζουμε να είμαστε στον κόσμο ανά άτομο. Θα τελειώσω εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και εύχομαι καλή διασκέδαση. Το σεφ ο Bobby Flay. Το challenge, η πρόκληση ήταν να φτιαχτεί ένα κέικ ελαιολάδου και αυτός διάλεξε και το έλεγε με περηφάνεια ένα σκελιάρικο ελαιόλαδο που έχει πράσινα αρώματα και διάφορα, και η ανταγωνίστρια σεφ μιλούσε για ισπανικό ελαιόλαδο που έχει πιο nutty flavor, πιο δηλαδή γεύση ξηρών καρπών. Καταλάβετε ότι εμείς είμαστε παντελώς άγνωστοι. Το μόνο καλό, κυρία Παραβάντη, είναι ότι τουλάχιστον δεν χρεώνουν σε εμάς, αλλά χρεώνουν στους Ιταλούς τις νοθείες και όλα αυτά που το κακοχαρακτήρισαν το ευρωπαϊκό. Να μην όμως μακρηγορώ άλλο, θα καλέσουμε για την επόμενη ομιλία την κυρία Κλαούντια Ντέλμερ, μία πολύπλευρη καλλιτέχνηδα, μία πολίτη του κόσμου, η οποία μέσα από την... ενώ είναι γνωστή φυσικά και για την καριέρα της στο τραγούδι, εδώ θα δούμε τη δική της ματιά στην αγάπη της μέσα από το φακό, το φωτογραφικό, για την ελιά και την παρουσία της στη Μακραίωνη, στη χώρα μας. Θα παρακαλέσω την κυρία Κλαούντια Ντέλμερ να έρθει στην σκηνή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Παραβάντη μίλησε για τον ξένο κατανοητή. Εγώ είμαι η ξένη επισκέπτρια, ας το πούμε έτσι, όχι, ελπίζω όχι τόσο ξένη πια. Θα ήθελα να σας μιλήσω και για προσωπικές μου συγκινήσεις και εντυπώσεις, αλλά και κάποια ιστορικά στοιχεία, κάποια συναισθηματικά κτλ. Είναι έτσι ένα λίγο χαοτικό ταξίδι μαζί με τις φωτογραφίες μου. Λοιπόν, εγώ μεγάλωσα στην Ισπανία, είμαι μισό Ιταλίδα, μισό Πολωνέζα και έτυχε, γιατί κακή μου τύχη, ότι ενώ ζώντας σε μια χώρα που ίσως παράγει μάλλον περισσότερο ελαιόλαδο, δεν είχα ποτέ μια ελιά στο σπίτι. Δηλαδή πάντα ζούσα σε ένα διαμέρισμα, ήταν το αγαπημένο μου δέντρο, αλλά ποτέ δεν μας επέτρεψε ο χώρος για να αποκτήσουμε μια ελιά μέσα στο χώρο μας. Μετά σπουδάζοντας στη Νέα Υόρκη, πάλι το ίδιο πρόβλημα, πάλι μετακομίσεις κτλ. Μετακομίζω τελικά στην Αθήνα, κυριότερα για τη μουσική, την ελληνική μουσική, και πάλι το ίδιο πράγμα. Και έπρεπε να φτάσω λοιπόν στη Μεσσηνία, να παντρευτώ έναν Μεσσήνιο, για να βγαίνω στο μπαλκόνι μου και να λέω εδώ 50 χιλιόμετρα δεξιά έχω ελιές, 50 αριστερά πάλι ελιές. Και αυτό με έβαλε σε ένα ταξίδι, σε μια λατρεία, ας το πούμε έτσι, της ελιάς, ακόμα πιο μεγάλη. Και πιστεύω ότι αυτό ξύπνησε και μέσα μου αυτή η λαχτάρα να φωτογραφίζω, να αποτυπώνω τις στιγμές που ζω δίπλα στις ελιές. Να, ας πούμε... Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες στιγμές εδώ, είμαστε κοντά στους Γαργαλιάνους. Δηλαδή οι άνθρωποι δίπλα στις ελιές, εδώ είναι μια φυσιονομία του χωριού μας, πολύ... Εδώ αυτός ο κύριος μου θυμίζει πάρα πολύ τον Άι Βασίλη, που είναι σαν να μαζεύει έτσι... Τα φώτα λίγο, θέλει ίσως πιο χαμηλά, γιατί είναι πολύ μπλίτς, μπράβο, πολύ ωραία. Ωραία. Και είναι ένας δρόμος έτσι απλώς στο χωριό μας. Εδώ το έχω ονομάσει στο σωστό δρόμο, γιατί είναι η καινούρια γενιά έτσι, που σκαρφαλώνει πάνω στις ελιές. Εδώ είναι μια στιγμή του κολατσιού που ακόμα δεν προλάβανε οι άνθρωποι να μαζέψουν, να δέσουν τα σακίδια. Και τώρα φτάνουμε σε μια θεματολογία που μου άρεσε πάρα πολύ. Εμείς, το χωριό μας είναι πολύ κοντά στη θάλασσα και άρχισα να παρατηρώ ότι αυτά τα δίχτυα έτσι, που βλέπουμε στη θάλασσα είναι και δίχτυα στη στεριά. Και άρχισα να φωτογραφίζω τους ψαράδες της στεριάς. Μου φάνηκε και πάρα πολύ ποιητικό όλη αυτή τη κίνηση που κάνουν τα λιόπανα. Και τώρα θα σας κάνω ένα μικρό soundtrack για τις φωτογραφίες μου. Είναι ο στίχος του Διονύση Σολομού σε μελοποίηση του Δημήτρη Λάγιου. Και βλέποντας τις φωτογραφίες θα σας τραγουδήσω λίγο. Δεν ακούγεται ούτε ένα κύμα. Δεν ακούγεται ούτε ένα κύμα. Εις την έρμια κρούγιαλιά, λες κι η θάλασσα κοιμάται, λες κι η θάλασσα κοιμάται, λες κι η θάλασσα κοιμάται, μες της γης την αγκαλιά, λες κι η θάλασσα κοιμάται, λες κι η θάλασσα κοιμάται.
Αυτή λοιπόν ήταν η αγκαλιά της θάλασσας και των ψαράντων στη στεριά. Και τώρα φτάσαμε στη Μάνα Ηλιά. Αυτό είναι το εσωτερικό του δέντρου που βρίσκεται εδώ στη Καλαμάτα. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε ότι υπάρχει μια ηλιά ποικιλίας Καλαμών που είναι ίσως η πιο, δεν ξέρω αν είναι η πιο παλιά ηλιά στον κόσμο, αλλά σίγουρα είναι στη Μεσσηνία. Μετριέται η ηλικία της από 800 χρονών μέχρι 1500, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στις μετρήσεις. Σίγουρα είναι η πιο παλιά και θεωρείται η μάνα ηλιά γιατί είναι η μοναδική που έχει επιβιώσει από τις φωτιές του Ιμπραήμ. Γιατί όλες οι άλλες ηλίες που βρίσκονται εδώ στη Μεσσηνία είναι λιγότερα από 200 χρονών. Που σημαίνει ότι αυτή έδωσε τη ρίζα, τη ζωή σε αυτές τις ηλίες. Και είναι το εσωτερικό της και έτσι σας πήγα, στην αρχή σας πήγα λίγο, σας περίγραψα αυτή την αίσθηση που κάποιος βγαίνει και βλέπει αυτή τη θάλασσα και το, ας πούμε, η γρασίδια, ας το πούμε έτσι, από φύλωμα της ηλιάς που βγαίνοντας στο μπαλκόνι. Και τώρα σας βάζω λίγο μέσα στην ίδια την ηλιά. Για μένα πάρα πολύ συγκινητικό στοιχείο της ηλιάς είναι ότι από μια χουφταγή που τρέφεται αυτή η ηλιά για τόσα χρόνια, εκατονάδες χρόνια, τρέφει τόσες γενιές. Και θα σας διαβάσω και ένα κείμενο εδώ. Και πραγματικά δεν ήξερα πώς να βγω, βιαζόμουν και όλα, έπρεπε να πάω στο σπίτι και άκουσα ήχους από συγκομιδή, από το ράβδο. Και πλησίαζα και η πρώτη εικόνα που βλέπω είναι αυτή η πανέμορφη γυναίκα που χαμογέλασε, εγώ βέβαια με την κάμερα αμέσως εκεί, αυτή ντροπιασμένη. Και τη στιγμή που χαμογελούσε, που κράταγε έτσι αυτές τις ηλιές και ο άντρας της σήκωνε τα ηλιόπανα, αισθάνθηκα ότι βλέπω μπροστά μου μια φάτμη. Γιατί είναι σαν να είναι η Παναγιά, έτσι που βλέπει ένα καρπό μπροστά της, κάπως λίγο με μια έτσι αμηχανία. Και ο άντρας της που σηκώνει το πανί και κάπως σαν να την προστατεύει, έτσι. Και πραγματικά συγκινήθηκα, εγώ πάντα όταν βγάζω φωτογραφίες πρώτα βλέπω μια εικόνα, μετά μπορώ να αξιολογήσω γιατί βγάζω αυτή την εικόνα. Είναι πιο γρήγορο το ένστικτο, ας το πούμε έτσι, από την σκέψη πολλές φορές. Και τώρα για το τέλος λοιπόν, με αυτή την εικόνα θα ήθελα να σας ξανατραγουδήσω ένα τραγούδι, ένα μάλλον ποίημα του Γιώργου Ντροσίνη που μελοποίησε για μένα ο Μίμης Πλέσσας. Έχουμε συνεργαστεί πολύ συχνά και είναι το ποίημα της Ελιάς ο Ίσκιος. Είναι από τα πιο ωραία ποίηματα που ξέρω για την Ελιά. Σε κάμα ή σε βροχή καλοδεχούμενη θα'ναι για μας των δέντρων όλων ίσκι, μας της ελιάς τον ίσκιο κάτι ξέχωρο και το κορμί μου και η ψυχή μου βρίσκει. Σαν της φτελιάς δεν θα'ναι μεγαλόπρεπος, σαν της φτελιάς σαν άλαφρος δεν θα'ναι, σε κούφιο πλάτανο εμείς φωλιάζουμε κι οι ευωδιές των πεύχων δεν θα μας μεθάνε. Απ' τη φρικτή τη νύχτα που ξαγρύπνησες στον πόνο του θεάνθρωπου η θωριά σου χλώμια σελιά και το κορμί σου ασκήτευσε σαν τυλιγμένο στις δίπλες ενός ράσου. Κι από όταν ταπεινά εσύ προσκύνησες στο διάβατο στερνό τη θεία γεννήτρα, μες στους αιώνες έτσι σαν απόμειναν οι κλόνοι σου γερμένοι προσκυνήτρα. Στην τόση πίστη άξια
χάρη σου δόθηκε μες στο βαθύ της αμαρτίας το σκοτάδι του λυτρωμού του μόνο φως παρηγορώ να καίει ελιά με το δικό σου λάδι και μη σκεφτεί γονάτιστη στον ίσκιο σου μικρού παρεκκλήσιου σκεπιά γιασμένη θα νιώθουμε απ' τους κλώμους σου απ' τα χέρια σου τη θεϊκή ευλογία να κατεβαίνει. Έχω πολλά να σας πω, αλλά θέλω να περιοριστώ στο ότι το λάδι μας, το ελληνικό λάδι, κατά μεγαλύτερο ποσοστό στην παραγωγή βγαίνει στην ανώτερη ποιότητα του έξτρα παρθένου. Παρά τα αυτά, η μεμονωμένη παραγωγή και οι μεσολαβητές αγοραστές έχουν κατορθώσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό το λάδι μας να πουλιέται χύμα και είτε να πηγαίνει σε μεγάλες εταιρείες να εμφιαλώνεται, είτε να φεύγει στο εξωτερικό χύμα και να πουλιέται με την εθνότητα της χώρας που το εισάγει. Αυτό είναι εξαιρετικά κακό γιατί από αυτό χάνουμε λεφτά. Σήμερα λοιπόν, ταξιδεύοντας πάρα πολύ και στην Αμερική και στην Ευρώπη, παρατηρούμε ότι τα λάδια είναι πρωτίστως τροφή και δευτερευόντως αλλά σημαντικά παράγοντας υγείας με όλα τα αντιοξυδοτικά, τις φενόλες που περιέχει το λάδι. Έχει αρχίσει λοιπόν μια καμπάνια στο εξωτερικό να διαχωρίζουμε τις γεύσεις του ελαιολάδου. Άλλο λάδι να χρησιμοποιήσουμε σε ένα μαγειρευτό, στα φασολάκια, ένα γλυκό λάδι, ένα πικρό να βάλουμε στο φρέσκο ψάρι που ψήσαμε στη σχάρα που έχει γλυκιά σάρκα και άλλο λάδι στη σαλάτα. Έτσι λοιπόν πολλά λάδια αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, κυρίως ιταλικά και ισπανικά, πάνω στην ετικέτα βάζουν ένα μικρό σχεδιάκι για πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ελαιόλαδο. Δηλαδή αν είναι κατάλληλο για σαλάτα, βάζουν ένα μπολ σαλάτας. Αν είναι για να γίνει μαγειρευτό, βάζουν μια κατσαρολίτσα. Αν είναι να γίνει σε ψητό ψάρι, βάζουν ένα ψαράκι. Έτσι λοιπόν ο καταναλωτής ξέρει τι λάδι αγοράζει και για ποια χρήση το έχει. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και σηματοδοτεί την τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό να έχεις όπως το κρασί ένα διαφορετικό ελαιόλαδο για κάθε χρήση. Για ένα σπίτι είναι μια υπερβολή αυτό, ιδιαίτερα άμα είναι καλαματιανό σπίτι και έχει δικό του ελαιόλαδο. Είναι πολύ λογικό να χρησιμοποιεί το δικό του ελαιόλαδο σε όλα. Όμως το όνειρο το δικό μας είναι να αυξήσουμε την παραγωγή μας και αυτή την υπεραξία που θα πάρει η παραγωγή να τη στείλουμε στο εξωτερικό. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλους ανταγωνιστές και μεγάλες εταιρείες της Ισπανίας και της Ιταλίας ενωθήκανε προσφέροντας στο καταναλωτικό κοινό μια τεράστια ποικιλία διαφορετικών λαδιών και κλέβοντας μερίδιο της αγοράς. Επιπλέον, χώρες που δεν ήταν ελαιοπαραγωγικές έχουν μπει στη διαδικασία το να παράγουν λάδι, όπως είναι η Τινησία, το Μαρόκο, η Αλγερία και όσο και σας φανεί περίεργο, ακόμα και το Καζακστάν φυτεύει ελιές αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα είναι Έλληνες που βοηθάνε τον εκπατρισμό, ας πούμε, της ελιάς. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να γίνει μια κίνηση μεταξύ όλων των παραγωγών ελαιολάδου που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε η χρυσή χειραψία, να φτιάξουμε ένα λάδι, το λάδι το οποίο παράγεται να μην το πουλάμε πια χύμα, να το πουλάμε εμφιαλωμένο ή σε δοχεία των 5 λίτρων όπως είναι και το επιτρεπτό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να του δώσουμε προστιθέμενη αξία και σιγουριά συνάμα στον καταναλωτή για την ποιότητα την οποία πουλάμε.
Είναι πολύ μεγάλη αμαρτία να έχουμε το καλύτερο ελαιόλαδο στη Μεσόγειο και να μην μπορούμε να το προωθήσουμε σαν δικό μας. Στη Νέα Υόρκη, στο τελευταίο ταξίδι που είχα πάει, υπάρχει ένα κατάστημα που λέγεται Eat Italy. Τρώγει, ας πούμε, ιταλικά. Είναι ένα τεράστιο μαγαζί, το οποίο έχει τμήμα για τυριά, για λαχανικά, όλα ιταλικά, αλλαντικά, και έχει ένα τεράστιο δωμάτιο που έχει μέσα παραπάνω από 60 διαφορετικά ελαιόλαδα, όπου ο καταναλωτής μπορεί να πάει να πάρει το κατάλληλο ελαιόλαδο για τη χρήση που το θέλει. Επιπλέον, οι χώρες, οι δύο αυτές οι μεγάλες ελαιοπαραγωγικές, έχουν δημιουργήσει επιτροπές στην Νέα Υόρκη, όπου ασχολούνται όχι με την εξαγωγή ενός συγκεκριμένου λαδιού, αλλά με την εξαγωγή του εθνικού λαδιού. Προωθούν δηλαδή το ισπανικό ελαιόλαδο Ισπανί και το ιταλικό Ιταλί, όχι συγκεκριμένη μάρκα. Όποια μάρκα κατατεθεί στο κονσόρσιο αυτό, προωθείται στις εκθέσεις, στα σούπερ μάρκετ και αλλαχού. Εκεί είναι λοιπόν που έχουμε εμείς το μεγάλο μειονέκτημα. Η Αμερική αυτή τη στιγμή, αυτό το βίντεο που είδατε και ένα άλλο που δεν είδατε, προβλήθηκαν στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας, στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ. Η Δημόσια Υγεία είναι μία έδρα η οποία προσπαθεί να προλάβει ασθένειες του μεγάλου πληθυσμού και να καταστήλει ασθένειες. Και θεωρεί το λάδι αυτή τη στιγμή, το ελαιόλαδο, ως ένα φάρμακο και πραγματικά το προωθούν πάρα πολύ στην Αμερική, ότι προστατεύει το καρδιαγιακό σύστημα και πολλά άλλα πράγματα. Όπως είπε και η κυρία Παραβάντη, πραγματικά ακόμα δεν ξέρουμε όλα τα στατικά τα οποία περιέχει το ελαιόλαδο, αλλά το ψάχνουν και συνέχεια ανακαλύπτονται και καινούργια στοιχεία. Νομίζω ότι τώρα πλέον, σε ένα παγκόσμιο κλίμακα, το ελαιόλαδο έχει αρχίσει και γίνεται πιο εύκολα αποδεκτό. Στα ταξίδια που κάνω, βρήκα στην Ινδία ελαιόλαδο, βρήκα στο Βιετνάμ ελαιόλαδο, όχι ελληνικό βέβαια, βρήκα ισπανικό και ιταλικό. Που σημαίνει ότι αυτοί δικτυώνονται λίγο καλύτερα από εμάς. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι οποίοι παράγουν και φιαλώνουν ελαιόλαδο χρειάζονται τη βοήθεια ανθρώπων πεπειραμένων στο μάρκετινγκ, που να ξέρουν πολλές γλώσσες και να μπορούν να το προωθήσουν στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι το ελαιόλαδο είναι ο πράσινος χρυσός της χώρας μας. Δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα φυτικά λάδια. Και πιστεύω ότι ο μοναδικός λόγος που έχουμε βάλει στην κουζίνα μας το ηλιέλαιο ή το καλαμποκέλαιο είναι ότι έχει πολύ φτηνή τιμή. Ιδιαίτερα τα εστιατόρια, ας το πούμε, πού να τηγανίσουν σε ελαιόλαδο πατάτα. Είναι αντικονομικό εντελώς. Ενώ με το ηλιέλαιο είναι λιγότερο από 1 ευρώ το λίτρο, τηγανίζεις και δεν έχεις μεγάλες φθορές και αντέχει κιόλας. Όχι πως δεν αντέχει ελιά, έχει πολύ ψηλό σημείο καπνού. Αυτή ήταν η μικρή ομιλία που ήθελα να σας πω, ότι τελικά είτε εν είδη συνεταιρισμού είτε εν είδη φιλικής συμμετοχής, οι παραγωγοί πρέπει να προσπαθήσουν να τυποποιήσουν τα λάδια και να τα στείλουν εφιαλωμένα και τυποποιημένα στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξέρω το κύριε Μαμαλάκη, να ευχαριστήσω τον κύριο τον Μιχάλη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού, που είναι και ένας εκ των υποστηρικτών απόψε της βραδιάς, ο οποίος ήθελε έτσι τιμητικά να βραβεύσει τον κύριο Μαμαλάκη για μια εμβόλυμη στιγμή. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαμαλάκη. Ευχαριστούμε πολύ, ελπίζουμε να σας άρεσε. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το αφιέρωμα για την Παγκόσμια ημέρα Ελιάς και Λεολάδου, το οποίο με την βοήθεια της θυματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας και με εμάς τους Όλιβερς προσφέραμε στο καλαματιανό κοινό μία διαφορετική ματιά, πιο πολύπλευρη, για το πώς αυτό το ευλογημένο δέντρο, η ελιά, έχει συντελέσει στον τόπο μας από τις απλές διατροφικές του συνήθειες μέχρι την οικονομική ευμάρειά του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την επιτυχία αυτής της βραδιάς τους υποστηρικτές μας, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλαμάτας, και στον οποίο τα λάδια του οποίου στο τέλος της βραδιάς προσφέρθηκαν γευστικά κεράσματα παντρεμένα με τα διαφορετικά ελαιόλαδα, καθώς και την Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας, το Τμήμα της Μεσημείας, που είναι πάντα αρρωγό σε όλες τις δράσεις τις οποίες κάνουμε. Θεωρούμε πως τέτοιες δράσεις προβάλλουν την Καλαμάτα, τη Μεσημεία γενικότερα, ως έναν τόπο για τον οποίο το εμβληματικό αυτό φυτό, η ελιά και η καρπή του, θα βοηθήσουν στην περαιτέρω οικονομική άνοδο. Επίσης, θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω και τον κύριο Μαμαλάκη θερμά, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκλησή μας για να είναι ένας από τους ομιλητές, καθώς και τις δύο κυρίες της βραδιάς, την κυρία Κλαούντια Ντελμέρ, καθώς και την διατροφολόγο, την κυρία Έλενα Παραβάντα.